Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Παίρνοντας το λόγο, θα ήθελα να τονίσω αρχικά τις τεράστιες ευθύνες που έχει η Νέα Δημοκρατία και ειδικά η ηγεσία της για όλα αυτά τα οποία ζήσαμε σήμερα το πρωί με το φασιστικό και πολεμικό λόγο που ακούσαμε μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με την τακτική σας, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, ανοίξατε τα ντουλάπια της ιστορίας και προσπαθήσατε να επαναφέρετε το κλίμα του διχασμού και ένα κλίμα εμφυλιοπολεμικό μιας άλλης εποχής που η δημοκρατία της χώρας μας και ο ελληνικός λαός, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση, είχε βάλει στην άκρη. Σήμερα πραγματικά έπεσαν οι μάσκες. Γιατί κατατέθηκε η πρόταση δυσπιστίας από τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση? Εγώ θα πω απλά δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί αποδείχτηκε στην πράξη ότι δεν υπάρχει αριστερή παρένθεση. Και δεύτερο και σημαντικό, η χώρα μας βγαίνει σταδιακά, βγαίνουμε από τις μνημονιακές πολιτικές. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιείται ένα σοβαρό εθνικό ζήτημα, το οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σεβασμό όσον αφορά τους πολίτες αυτής της χώρας, αντιμετωπίζει με σεβασμό τις ευαισθησίες του ελληνικού λαού. Χρησιμοποιείται λοιπόν αυτό για να πετύχετε τον πολιτικό σας στόχο, να πέσει αυτή η κυβέρνηση, και χρησιμοποιείτε όλα τα μέσα σε αυτή την κατεύθυνση. Συζητάμε λοιπόν σήμερα μια πρόταση δυσπιστίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Πώς κρίνεται μία κυβέρνηση? Πρώτον, από την αντιστοιχία των πολιτικών της σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών του λαού. Δεύτερον, από τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών του πολιτεύματος στην κατοχύρωση δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών. Τρίτον, από την αναβάθμιση της χώρας σε διεθνές επίπεδο, καθώς και σε θεσμικά όργανα στα οποία συμμετέχει, και αναφέρομαι εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ κλπ. Αλλά, τέταρτον, πολύ σημαντικό, από την ικανότητά της πραγματικά να λύνει ζητήματα σε όφελος της χώρας και της πατρίδας. Έχουμε λοιπόν μία κυβέρνηση η οποία ανέλαβε τη χώρα σε κατάσταση χρεοκοπίας το 2015, με πτωχευμένη χώρα ουσιαστικά, 25% μείωση του ΑΕΠ, 27% η ανεργία, μια χώρα εκείνη τη στιγμή υπό έξωση, θα έλεγα, από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και τους μηχανισμούς του ευρώ, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κλείνουν από το 2010 και τα νιάτα μας σωριδών από το 2010 και μετά να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Μια κυβέρνηση που δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, από τον εισηγητή της χθες το απόγευμα ακούσαμε ένα καινούριο πολιτικό όρο. Μια περίπου κυβέρνηση ακούστηκε χθες το βράδυ από τον έναν από τους δύο εισηγητές της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτή η λεγόμενη περίπου κυβέρνηση μας βγάζει από τα μνημόνια και η κοινωνία σήμερα είναι όρθια. Έχουμε αύξηση της εργασίας, έχουμε μείωση της ανεργίας, έχουμε αξιολογήσεις οι οποίες κλείνουν, έχουμε υπερπλεώνασμα 2,3 δις το πρώτο τετράμινο, αύξηση εξαγωγών, αύξηση βιομηχανικής παραγωγής, θετικό ισοζύγιο στο άνοιγμα νέων επιχειρήσεων σύμφωνα με την Εργάνη, ενώ η χώρα μας για πρώτη φορά διαθέτει ένα αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο συζητήθηκε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά βέβαια κατατέθηκε και στους θεσμούς. Έχουμε μια κυβέρνηση που επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα, ενώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν το λέμε εμείς, το λένε όλοι σε επίπεδο Ευρώπης, ουσιαστικά έχει αποκτήσει την αξιοπιστία της. Προσέξτε, δεν μιλώ για success story. Κάποιοι άλλοι στο παρελθόν μιλούσαν για success story επί κυβέρνησης κυρίου Σαμαρά. Αλλά δυστυχώς για σας, υπόδειγμα success story χαρακτήρισε ο ίδιος ο κύριος Ρέγκλιν τις προσπάθειες αυτής της χώρας. Δεν το λέμε εμείς, ο κύριος Ρέγκλιν το είπε προχθές. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν κληρονόμησε μια σειρά ζητήματα και καλείται αυτά τα ζητήματα να τα λύσει.
Ας αρχίσουμε από εκκρεμότητες χρόνων που χαρακτηρίζουν ένα σύγχρονο κράτος πολύ περισσότερο ευρωπαϊκό. Εθνικό κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, χωροταξικό σχεδιασμός. Πρόσφατα ψηφίστηκε και το χωροταξικό στη θάλασσα. Αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας μας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, η οποία σταδιακά μετατρέπεται σε κόμβο εμπορικό, διαμετακομιστικό, ενεργειακό, με μεγάλες συμφωνίες στα ενεργειακά, με τριμερείς Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, αντίστοιχα και με την Αίγυπτο, για ζητήματα προστασίας της Μεσογείου, των νερών, της θαλάσσιας ρύπανσης, της καινοτομίας. Με τεράστια επενδυτική κολοσσή στον τομέα της ενέργειας δείχνουν ενδιαφέρον ακόμα και για την εξερεύνηση υδρογόνων ανθράκων στον ελλαδικό χώρο. Κάτι που δείχνει την ψήφο εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Να μην πω για τους αγωγούς που προχωρούν, TAP, IGB κλπ. Η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας μας συνεχίζεται. Η Ελλάδα, μια χώρα με το υψηλότερο ΑΕΠ στα Βαλκάνια, και αυτό έχει σημασία, έχασε εδώ και 25 χρόνια την ευκαιρία να ηγηθεί στην περιοχή αυτή, την ευαίσθητη αυτή περιοχή των Βαλκανίων. Δεν θα αναφερθώ σε ιστορικά ζητήματα, ελέγχθησαν πάρα πολλά πάνω σε αυτό. Ένα όμως θα πω, η Μακεδονία μας δεν κινδυνεύει. Είναι ευκαιρία πραγματικά σήμερα η πατρίδα μας να ηγηθεί των Βαλκανίων, να χτίσουμε δρόμους ειρήνης, συνεργασίας, συνανάπτυξης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να αποτραπούν σχέδια τρίτων δυνάμεων με επεκτατικές βλέψεις και στα Βαλκάνια και υπενήσωμα αυτή τη στιγμή την Τουρκία. Να αποκτήσουν τα Βαλκάνια επιτέλους τη δική τους φωνή. Η κυβέρνηση αυτή τολμά. Έχει το θάρρος να λύσει ζητήματα. Ανοίγει νέους δρόμους για το όφελος του λαού. Δεν αποτελεί τιμή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που απευθύνομαι πάλι σε εσάς, να καμαρώνετε σε εισαγωγικά αυτό, για το ότι λύσαμε αυτό το ζήτημα με την γείτονα επί 25 χρόνια για διάφορους λόγους. Κυρία Καφαντάρη, τέλειωσε ο χρόνος. Τελεία θαυμαστικό. Τελεία θαυμαστικό, σας παρακαλώ λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, πατριωτισμός, έχει ωραία. Γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό. Θα πω όμως ένα πράγμα. Πατριώτης είναι αυτός που λύνει ζητήματα, ανοίγει νέους δρόμους για το καλό του τόπου του και του λαού του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Λαζαρίδης στο λόγο.